Λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Βλαντίμιρ Πούτιν πως αυξάνεται ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος επανήλθε. Προειδοποίησε την Ουάσιγκτον πως η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει το αμερικανικό δόγμα για προληπτικό πλήγμα εναντίον του εχθρού. От противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Στο πεδίο των μαχών, οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Μόσχα πως συνεχίζει να χτυπά ενεργειακές υποδομές. Αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα. Ο Ρωσικός στρατός σφίγγει τον κλειό γύρω από την πόλη Μπαχμούτ στο Ντονιέτσκ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει πως η Ρωσία αφήνει πίσω της θάνατο και καταστροφή. Не залишила живого місця, не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει να στέλνει drones στη Ρωσία. Η Τεχεράνη και η Μόσχα έχουν πλέον διευρύνει τη στρατιωτική του συνεργασία και η Ρωσία επιδιώκει να αποκτήσει περισσότερα όπλα συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Iran is providing Russia with drones for use on the battlefield in Ukraine. Drones that are being used to kill innocent Ukrainian people and destroy civilian infrastructure. In exchange, Russia is offering Iran an unprecedented level of military and technical support. Στη Μόσχα πάντως, ο υφυπουργός εξωτερικών Ριαπκόφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως δεν θέλει το διάλογο, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Τουρκία. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим. Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика и не наш стиль.